Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μας δημοσιογραφική διάσκεψη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους, καλή δουλειά και είναι σίγουρος ότι και φέτος θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και δημιουργική. Αφήνουμε πίσω μας μια χρονιά που δεν είχε το τέλος που ονειρευόμασταν. Η ομάδα μας τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Στερηθήκαμε την χαρά του πρωταθλήματος για ένα μόλις γκολ και όλα όσα έγιναν. Παρά την πικρία της απώλειας του τίτλου, υπό τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, θεωρούμε ότι η χρονιά που πέρασε ήταν επιτυχημένη. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Οι αλλαγές που έγιναν και γίνονται είναι ριζικές με στόχο για την νέα αγωνιστική περίοδο να παρουσιαστεί ανανεωμένη, διεκδικητική και ανταγωνιστική σε όλα τα επίπεδα. Στην ομάδα έγιναν πάρα πολλές προσταφαιρέσεις με στόχο να γίνει καλύτερη και ποιοτικότερη. Στο σημείο αυτό ανακοινώνουμε και επίσημα την απόκτηση του Πολωνού φορ του Λούκας Γκιγκέβιτς, γνωστό μας από το πέρασμά του στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Απόψε φτάνει στην Κύπρο και ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ντανιέλ Ντουάρτε, ο Ντανιέλ Ζίνιο, όπου αύριο θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα στην Αγγλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ανακοινώνουμε σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχουμε ετοιμάσει τα πακέτα μας στις ελκυστικότερες και φθηνότερες τιμές σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο της ΑΕΛ να στηρίξει την φετινή προσπάθεια. Προσθέσαμε νέα προνόμια, όπως μια κάρτα συναλλαγών που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Όπως γνωρίζετε, έχουμε και τις τιμωρίες από την περσινή περίοδο και την μεγάλη οικονομική ζημιά που θα έχει η ομάδα μας από τις τιμωρίες και θα υποστεί ΑΕΚ, καθώς τα εισιτήρια διαρκείας έχουν προσθεθεί και οι αγώνες της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος και ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε καλύπτεται η διαφορά για τα παιχνίδια των κλεισμένων των θυρών. Έτσι, για να μην υποστεί η διοίκηση την ζημιά όλη αυτή την οικονομική και να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός της νέας αγωνιστικής περίοδου, θα πρέπει ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας να φτάσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, να ξεπεράσουμε τις 2.000 εισιτήρια διαρκείας. Καλούμε τον κόσμο της ΑΕΛ να στηρίξει όσο ποτέ άλλοτε τη φετινή προσπάθεια. Η φετινή χρονιά είναι καθοριστική για το μέλλον της ομάδας μας και του σωματείου μας. Ο πρόεδρος Ανδρέας Σοφοκλήρους και η διοίκηση της ΑΕΛ χρειάζονται τη μεγάλη στήριξη και τη μεγάλη όθηση από την μάζα του κόσμου της ΑΕΛ. Ο κόσμος είναι η μεγάλη μας δύναμη και πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε στην ομάδα την όθηση και την δυναμική που χρειάζεται. Εξού και το σλόγγαν που επιλέξαμε φέτος για τα εισιτήρια διαρκείας. Πάντα δίπλα στην ψυχή της Λεμεσού, βγαλμένο μέσα από τον ύμνο μας, δείχνοντας ότι ο αελίστας είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, δίπλα στο σωματείο και το στηρίζει διαχρονικά, ανεξάρτητα αποτελεσμάτων και επιτυχιών. Θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της ΑΕΛ, τον κ. Ανδρέα Σοφοκλήρου, για τον χαιρετισμό του και ακολούθως θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας.